Γεωργία, το σώμα της ιεραρχίας μας, με την τιμία ψήφιχο των αδερφών, των χειραίων και των αποτήρων, σε επέλεξε να ομάδες μια ιστορική επαρχία Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Καρκαμισίου. Θα διαδεχθεί σε έναν επίσκοπο ταπεινό, πάνω, εργατικών. Σε ευχόμαστε η προσφορά σου στην Εκκλησία, στον λαό του Θεού, να είναι ευτυχώς, να είναι ουσιαστική, όπως όλη η εργασία σου μέχρι τώρα προσέφερε στον χώρο της Εκκλησίας, οπουδήποτε σε εδώ που έτσι. Σε καλούμε λοιπόν και σε αναγνώμη την ευκαιρία αυτή και περιμένουμε τις δικές σου προσθέσεις και την αποδοχή αυτή. Ω Θεό και προς τη σώμα της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, βρίσκομαι σε αυτό εδώ το βήμα, όχι με μία από τις ιδιότητες που είχα τα 8 προηγούμενα χρόνια, μα με την ιδιότητα του εξοπλισμένου Μητροπολίτου. Αποδεχόμενος το αποτέλεσμα της πρόληπου γεωμένης ψηφοφιλίας, υπόσχομαι πως θα αγωνιστώ με τις πενιχρές μου δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διαπίμαση της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, μα και στη φροντίδα του γέροντος πρώην Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου. Αυτές τις μέρες μακαριότατε, το μυαλό μου στρέφονταν συχνά στο καλοκαίρι του 1994, όταν το ευθύνιο ταξίδισε στην Αμερική ματέως στη χειροτονία μου. Θυμάμαι ως την Την 1η Σεπτεμβρίου αναγκάστηκα να επιστρέψω στο σχολείο και συνάμα να παλέψω με λογισμούς που με βασάνιζαν για το τι μέλη γενέστε. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά, όλα πήγαν κατευχήν. Έλαβα από τα χέρια σας τη μοναχή κουρά, την εισδιάκονο χειροτονία και την εισπρεσβύτερο χειροτονία μου και τώρα επίκειται η εισεπίσκοπο χειροτονία μου για να έχω το προνόμιο να είμαι, αν όχι μοναδικός, ίσως ένας από τους λίγους που θα έχουν από σας και τα 4 δώρα του Αγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, ευχαριστώ όλους, ιδιαίτερος τον Άγιο Θυγό και παρακαλώ να με θυμάστε τις προσευχές σας. Άξιο.